Θα συνεχίσουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε και η οποία αφορά στις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, αφορά σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην ΕΠΟ και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, με αφορμή το γεγονός ότι ο κύριος Αυγενάκης θέλει και η ΕΠΟ, όπως και οι υπόλοιπες αθλητικές ομοσπονδίες, να πάει σε εκλογική διαδικασία το φθινόπωρο και όχι όπως συμφωνήθηκε με τις υπερεθνικές ομοσπονδίες, τώρα στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Ακούσατε τις απόψεις τις οποίες εξέφρασε ο κύριος Σάββας Δημητριάδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να συναντήσουμε έναν επίσης πάρα πολύ έμπειρο παράγοντα του ποδοσφαίρου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Τζόρτζογλου, με τεράστια εμπειρία ασφαλώς και για την ΕΠΟ. Κύριε Τζόρτζογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Επέτρεψε μου το. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Και να ξεκινήσω. Και να ξεκινήσω με ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται και με επιστολή την οποία στείλατε ως ΕΠΣ Ηρακλείου τις προηγούμενες ημέρες. Μια επιστολή στην οποία θέτεται κάποια ζητήματα. Το ένα εξ αυτών είναι το αυτοδιοίκητο, που εσείς είστε εκ των προέδρων ενώσεων που θεωρείτε ότι στην ουσία δεν έχουμε αυτοδιοίκητο, ότι έχει καταργηθεί από το 2017 μετά από εκείνη την παρέμβαση την νομοθετική του κυρίου Κοντονή. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Θεωρώ ότι με την απόφαση, με το νόμο εκείνο του κυρίου Κοντονή, το 2017, έπαψε να υπάρχει αυτοδιοίκητο και βεβαίως με την παραπλάνηση που είχαμε οι πρόεδροι των ενώσεων να ψηφίσουμε στη συνέλευση του 2017, στην Τεχνική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου του 2017, το καταστατικό εκείνο, το καταστατικό της ΕΠΟ, στο οποίο μέσα με μία φράση που μπήκε χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, θεωρώ ότι παραδώσαμε το αυτοδιοίκητο στην κυβέρνηση του τότε ΣΥΡΙΖΑ και στην εκάστοτε κυβέρνηση τέλος πάντων. Αυτό θεωρείται ότι είναι μία εξέλιξη η οποία όσο ισχύει, ή μάλλον ήταν μία παρέμβαση η οποία όσο ισχύει δίνει το δικαίωμα στην κάθε κυβέρνηση να παρεμβαίνει, όπως και τώρα ενδεχομένως να επιχειρήσει ο κύριος Αυγενάκης να παρέμβει είτε για να αλλάξει την εκλογική διαδικασία είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο? Ακριβώς αυτό πιστεύω. Θεωρώ ότι το αν υπάρχει προσπάθεια που, αν θέλετε η δική μου άποψη, είναι η προσπάθεια του να έχουμε διεύρυνση στο εκλογικό σώμα, είναι στη θετική κατεύθυνση. Σημασία όμως έχει το πότε το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε 2 μήνες πριν τις εκλογές. Πρώτον, και δεύτερον, ότι δεν αφορά για μένα την κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα που αφορά καθαρά τη Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας, αφορά καθαρά τις ενώσεις. Και είναι μία απόφαση η οποία θα πρέπει να βγει μέσα από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Δηλαδή, το πώς θα ψηφίζουν είναι καθαρά θέμα του καταστατικού της Ομοσπονδίας, το οποίο καταστατικό της Ομοσπονδίας μπορεί να δεχθεί κάποιες πιθανές αλλαγές μόνο εφόσον το αποφασίσουν τα 3/4 των μελών της Ομοσπονδίας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι είστε κάποιοι πρόεδροι ενώσεων οι οποίοι, ανεξάρτητα από τις όποιες μεταξύ σας διαφωνίες, ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές σας προτιμήσεις, σε κάποια ζητήματα που αφορούν στο ποδόσφαιρο, οι θέσεις σας είναι σταθερές και πάγιες. Πριν από λίγο, ο κύριος Δημητριάδης είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λύνονται από τις γενικές συνελεύσεις της ΕΠΟ. Και το λέω γιατί είναι γνωστό ότι είστε στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπήρξατε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ανεξάρτητα με αυτό εκφράζεται μια θέση απολύτως ποδοσφαιρική, κύριε Τζόρτζογλου. Έτσι ακριβώς είναι, φίλε Δημήτρη. Το ίδιο φυσικά θα συνέβαινε και αν, ας πούμε, κάποιος σήμερα ήθελε να επιβάλλει στον Πρωθυπουργό της χώρας ή στον οποιοδήποτε, τέλος πάντων, 1 ή 2 μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές να το επιβάλλει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει κάποια λογική. Ξαναλέω και πάλι όμως, εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτών που θέλουμε τη διεύρυνση
του εκλογικού σώματος. Έχω και εγώ την ίδια άποψη, αλλά αναρωτιέμαι γιατί ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι από το χώρο του ποδοσφαίρου, πάρα πολλοί από τους προέδρους των ενώσεων, πάρα πολλοί από εμάς τους δημοσιογράφους που ασχολούμαστε με το θέμα και αρθρογραφούμε και λέμε την άποψή μας χρόνια τώρα, όχι τους τελευταίους μήνες, χρόνια. Γιατί ποτέ δεν έχει μπει αυτό το ζήτημα, ούτως ώστε να πάρθει μια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, κύριε Τζόρτζογλου, και να μην το συζητάμε ως μία από τις παθογένειες του ποδοσφαίρου? Γιατί δεν το λύσατε ποτέ μέχρι τώρα? Θεωρώ ότι αυτό δεν λύθηκε ποτέ, γιατί δυστυχώς συνήθως μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων προέδρων δεν κάνουν αυτό που ίσως η λογική και το σωστό τους οδηγεί, αλλά κάνουν αυτό που κάποιοι τους επιβάλλουν. Μάλιστα. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός. Μάλιστα. Άρα δηλαδή λέτε ότι τις περισσότερες φορές οι πρόεδροι των ενώσεων επηρεάζονται από τις ομαδοποιήσεις ή επηρεάζονται από τους ισχυρούς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, διότι από ό,τι καταλαβαίνω εκεί έγκυται κυρίως η επιρροή, στους ισχυρούς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Μα εσείς έχετε κάποια άλλη άποψη, ότι δηλαδή στις εκλογές που θα γίνουν σε 2 ή 3 μήνες το πιθανότερο είναι ότι οι 53 πρόεδροι των ενώσεων θα πάνε να ψηφίσουν αυτό που κατά την άποψή τους είναι το σωστό? Αν δηλαδή ο πρόεδρος είναι ο Μανώλης, κατά τη δική τους άποψη ότι αυτός είναι ο σωστός, θα ψηφίσουν αυτό που η δικιά τους άποψη λέει ότι ο Μανώλης είναι ο κατάλληλος, ή αυτόν που θα τους υποδείξουν πιθανότατα αυτοί που με κάποιο τρόπο τους κρατάνε όμοιρους για τον ΑΒ λόγο. Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που έχουν οι ενώσεις, λόγω διαφόρων άλλων θεμάτων. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, κύριε φίλε Δημήτρη, και γι' αυτό και οι προσπάθειες της ΕΠΣ Ηρακλείου και εμένα προσωπικά χρόνια τώρα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Το πώς δηλαδή αυτοί οι 4 μεγάλοι θα κάτσουν σε ένα τραπέζι, θα δούνε ποιο είναι το συμφέρον του ποδοσφαίρου, ποιο είναι το συμφέρον το δικό τους, και όχι αυτό που συμβαίνει εδώ και 20-30 χρόνια, διότι δεν συμβαίνει τώρα. 30 χρόνια τις διοικήσεις της ΕΠΟ δεν τις επιλέγουν οι πρόεδροι των ενώσεων. Τις επιλέγουν οι εκάστοτε ισχυροί του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουν άπαντες. Και δεν είναι κάτι καινούριο που λέει ο Τζόρτζ. Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο πραγματικά. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τρόπος ο οποίος θα επιτρέψει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ή να το θέσω διαφορετικά. Ποιος είναι εκείνος ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στο να πιστούν αυτοί οι μεγάλοι ότι προς το συμφέρον και το δικό τους και του ποδοσφαίρου και των φιλάθλων είναι να ευλογήσουν αυτοί οι 4 μία επιλογή κοινής αποδοχής, να την στηρίξουν και να την στηρίξουν με τέτοιο τρόπο που να μην βάζουν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, τα συμφέροντα των ομάδων τους, πάνω από τα συμφέροντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε τέτοια ελπίδα, κύριε Τζόρτζογλου? Εγώ ήμουν πάντα αισιόδοξος και, όπως θα ξέρεις φίλε Δημήτρη, από το 2016 η ΕΠΣ Ηρακλείου και εγώ προσωπικά κάναμε κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα το 2016 τον Ιούλιο είχαμε φτάσει στο σχεδόν να το πετύχουμε με εκείνη τη σύσκεψη που θα γινόταν στο Ηράκλειο στις 17 Ιουλίου του 2016, που την τελευταία στιγμή ο ένας από τους 4 μεγάλους, δεν χρειάζεται να λέμε ποιος, την τελευταία στιγμή έσπασε εκείνη τη συμφωνία. Θεωρώ όμως ότι αυτό που έγινε το Γενάρη, που τολμώ να πω ότι ήταν μια συνέχεια της προσπάθειας που εγώ προσωπικά και η ΕΠΣ Ηρακλείου είχαμε κάνει το 2016. Αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 πήρα μια πρωτοβουλία και είχα την τιμή να βρεθώ στα κεντρικά γραφεία της UEFA στην Ιόν, που είχα επίσης την τιμή να μιλήσω με ηγετικά στελέχη της UEFA και της FIFA, να τους καταθέτω τις προτάσεις μου ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς
για να έχει ελπίδες να αλλάξει αυτό το γκρίζο χρώμα που έχει και να πάει σε κάτι καλύτερο, θα πρέπει οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου, οι οποίοι ουσιαστικά για μένα αυτοί κατευθύνουν τις καταστάσεις, θα πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα τους ηγέτους, τα υψηλόβαθμα στελέχη, υψηλόβαθμα, επαναλαμβάνω, στελέχη της UEFA και της FIFA, να ακούνε τις προτάσεις μου και να συμφωνούν σε όλα αυτά που έλεγα, ότι πράγματι χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο μία διοίκηση κοινής αποδοχής, μία διοίκηση η οποία θα συμφωνήσουν όλοι, και οι τέσσερις μεγάλοι και οι μικροί, και η ερασιτεχνική ομάδα του ποδοσφαίρου. Ναι, το ακούσανε. Μπορούν όμως να το επιβάλλουν. Μπορούν οι υπερεθνικές ομοσπονδίες να έρθουν να μας καθίσουν εδώ σε ένα τραπέζι και να μας πούνε, παιδιά, τελεία και παύλα, θα βάλετε έναν κοινής αποδοχής. Μπορούν. Πιστεύω ότι μπορούσαν, φίλε Δημήτρη. Δυστυχώς όμως η συνάντηση αυτή, όταν έγινε από αυτόν που πήγε να κάνει το σασμό, έγινε περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους παρά ουσιαστικούς λόγους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας στη Μεγάλη Βρετάνια, δεν χρειάζεται φανφάρες, δεν χρειάζεται κάμερες, δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Αυτά είναι πιο πολύ για τους πολιτικούς, που μπορεί και εγώ να είμαι πολιτικός, μάλλον σε πολιτικός ήταν αυτός που τον δρομολόγησε, όμως τον κύριο Αβγενάκη, λέτε, έτσι δεν είναι? Εν πάση περιπτώσει, αυτός που τον δρομολόγησε, καταρχήν, αυτός δηλαδή που λέμε εμείς στο νησί εδώ πέρα, που θα κάνει το σασμό, δηλαδή έγινε ένα φωνικό πρόσφατα στην Κρήτη, σκοτωθήκαν 2 άνθρωποι. Κάτι ανάλογο, όχι βέβαια σε σκοτωμό, συμβαίνει μεταξύ κάποιων μεγάλων των Big 4. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν που θα πάρει την πρωτοβουλία να τους βάλει σε ένα τραπέζι για να τα φτιάξουμε, να κάνει το σασμό όπως λέμε στην Κρήτη, θα πρέπει, το λιγότερο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο μυαλό των τεσσάρων ουδέτερος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί αυτός που κατά την άποψη αυτών που πάνε να κάνουν το σασμό έχει σκοτώσει τον ένα από τους 4, ναι, να προσπαθεί να τα φτιάξει μεταξύ των 4. Τώρα, επειδή κατανοητός γίνεστε για μένα, που καταλαβαίνω τα πράγματα, ενδεχομένως για κάποιους τηλεθεατές να μην γίνεστε, να το εξηγήσω ότι αυτό που λέτε είναι ότι στην ουσία, από τη στιγμή που οι 3 από τους 4 πιστεύουν ότι ο υφυπουργός αθλητισμού εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ενός από τους 4, άρα δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ από αυτόν τον υφυπουργό. Δεν μπορεί να πάμε να κάνουμε σύσκεψη του Big 4. Ναι. Ναι. Όταν αυτός που προκαλεί τη σύσκεψη και αυτός που μπαίνει στη μέση να τα φτιάξουμε, κατά την άποψη των τριών, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Ναι, αλλά αυτό είναι που έχει επικρατήσει. Αυτό είναι που έχει επικρατήσει, ότι ο κύριος Αβγενάκης εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Αυτό λένε οι άλλοι 3. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τι λοιπόν, τι να φτιάξουμε, τι να τα βρούμε μεταξύ μας? Άρα ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, κύριε Τζορτζογλου? Μόνο ο Πρωθυπουργός? Κανένας άλλος? Ο Πρωθυπουργός της χώρας, φίλε Δημήτρη. Μάλιστα. Και είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα τεράστιο, ένα φαινόμενο κοινωνικό, ένα σπορ το οποίο απασχολεί εκατομμύρια φιλάθλων στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι μόνο μια προσωπικότητα όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έπρεπε ίσως, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει την ικανότητα, εγώ προσωπικά τον πιστεύω κιόλας, να τους καλέσει και να τους πει: κάτσετε κάτω, θα πάμε σε αυτή τη λύση. Θα πάμε. Γιατί εάν δεν πάμε σε αυτή τη λύση, θα έχετε αυτό το κόστος. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι δυστυχώς και οι επόμενες εκλογές στην ΕΠΟ, όποιος και να είναι, όσο άξιος και να είναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι και ο Βαγγέλης ο Γραμμένος είναι άξιος. Καταρχήν είναι ένα πολύ ηθικό άτομο. Έχει μεράκι, έχει γνώση. Όμως δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Όταν δεν σε αφήνουν αυτά τα μεγάλα συμφέροντα, την ιδέα σου, την άποψή σου, να την κάνεις πράξη, πώς... Δηλαδή, ο αυριανός πρόεδρος της ΕΠΟ, ας πούμε ο Γιώργος, οποιοσδήποτε Γιώργος, πώς είναι δυνατόν να οδηγήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια ήρεμη θάλασσα, όταν οι άλλοι 3 πιθανότατα, αφού δεν θα έχουμε μια διοίκηση κοινής αποδοχής, θα τον χτυπάνε? Μετά, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των ομάδων σήμερα είναι ισχυροί στο κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα λέτε ότι όσο θα μένεται ο πόλεμος μεταξύ των μεγάλων,
Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας πρόεδρος στην ΕΠΟ να μπορέσει να κάνει δουλειά, να μπορέσει να κάνει αποτέλεσμα, να μπορέσει να δουλέψει για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς αυτό είναι και γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει επιτέλους να προσπαθήσουμε όλοι, όσοι αγαπάμε το χώρο του ποδοσφαίρου, να βρεθεί μια προσωπικότητα κοινής αποδοχής, με παρελθόν καθαρό, με γνώση βεβαίως στο ποδόσφαιρο. Ας μην είναι ίσως πρόεδρος ένωσης, και με μια ομάδα δίπλα του, η οποία θα αποτελείται με τα υπόλοιπα άτομα της διοίκησης, τα οποία επίσης θα είναι κοινής αποδοχής, με κάποιες αλλαγές πιθανότατα καταστατικές, γιατί χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας. Έχετε στο μυαλό σας κάποιον που θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, κύριε Τζόρτζογλου? Θα μπορούσε να είναι κάποιος από τα παιδιά της εθνικής ομάδας το 2004? Φυσικά και θα μπορούσε. Εγώ έχω. Ποιον εσείς, αν εσάς σας ρωτούσανε και είχατε τον καθοριστικό λόγο, ποιον θα προτείνατε? Δεν σημαίνει ότι επειδή τα παιδιά της εθνικής ξέρανε με ευκολία να βάζουν την μπάλα γκολ, ότι ξέρουν και να διοικούν. Εντάξει, ναι, σωστό είναι έτσι, αυτό. Όμως υπάρχουν, όπως ο Θόδωρος Ζαγοράκης. Έτσι, ναι, αλλά ο Θόδωρος είναι τώρα είναι ευρωβουλευτής. Δεν μπορεί να είναι και πρόεδρος της ΕΠΟ. Λέω, θα μπορούσε ίσως ο Θόδωρας, ο οποίος θεωρώ ότι έχει την ικανότητα, έχει το ήθος, έχει το μεράκι, έχει την αγάπη, έχει πολλά προσόντα. Ή, εν πάση περιπτώσει, ας μην είναι πρώην ποδοσφαιριστής, μια προσωπικότητα, ξαναλέω και πάλι, η οποία να μην ανήκει σε κανένα πείσμα, να είναι κοινής αποδοχής. Θα μπορούσε να είναι και προσωπικότητα εκτός ποδοσφαίρου, για να κάνουμε την έκπληξη. Να και είναι γύρω του, και αλλά γύρω να του, έχει γνώση, όμως, και γύρω του μια διοίκηση, η οποία θα είναι πρόεδρος ένωσης. Ναι. Με ένα τέτοιο λοιπόν σχήμα και με μια κεντρική επιτροπή διαιτησίας, η οποία θα αποτελείται για μένα τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, για ένα μικρό διάστημα, πάλι από ξένους, με κάποιο υπεύθυνο βάρο, ο οποίος θα είναι γνώστης και θα είναι πάλι ξένος, και με μια ειρήνη την οποία θα επιβάλλει, ξαναλέω, κάποια προσωπικότητα, όχι κάποιος υπουργός ή κάποιος Τζόρτζογλου πρόεδρος ένωσης, μια προσωπικότητα όπως είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Μάλιστα. Και φαντάζομαι και, ίσως... με μισθούς για τους ξένους αλλά και για τους Έλληνες. Όχι σαν αυτούς που παίρνουν τώρα και για τους οποίους έχετε ασκήσει σκληρή κριτική κατά περιόδους. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, φίλε Δημήτρη, το οποίο δυστυχώς απορώ πως ο φίλος μου Βαγγέλης ο Γραμμένος, ένα από τα θέματα δηλαδή, που καταλογίζω, είναι αυτό το απίστευτο, δηλαδή σε αυτή την πείνα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι Έλληνες είναι πραγματικά ζουν με μισθούς πείνας, να υπάρχουν σήμερα στελέχη στην Ομοσπονδία που να κοστίζουν στην Ομοσπονδία 10-15 χιλιάδες ευρώ, 20 χιλιάδες ευρώ το μήνα και να το αφήνουμε έτσι. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δυστυχώς, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να το μαζέψουμε και για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, εσείς λέτε όχι με το έτσι θέλω αλλαγή στην εκλογική διαδικασία την τελευταία στιγμή, ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής, να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής για την προεδρία, και εκλογές τώρα λέτε ή το φθινόπωρο. Εάν σεβόμαστε ή δεν είναι τόσο σημαντικό. Ή δεν είναι σημαντικό. Όχι, για μένα είναι σημαντικό και είναι περισσότερο ηθικό το θέμα. Και αυτό άλλωστε το γνωρίζω εγώ από τον μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που είχα τις επαφές, που βρέθηκα στην Ελβετία και μίλησα με τα ηγετικά στελέχη της UEFA και της FIFA. Τότε η επιθυμία της UEFA και της FIFA, η οποία έγινε και μετά πράξη σε συμφωνία με τον υφυπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, και το Δεκέμβριο και το Γενάρη στη συνάντηση του ΟΠΙΚ4, ήταν μια συμφωνία ότι οι εκλογές για κάποιους λόγους σοβαρούς θα πρέπει να γίνουν ή τον Ιούνιο ή έστω τον Ιούλιο. Δεν γίνεται λοιπόν εκ των υστέρων, επειδή δεν ξέρω, τέλος πάντων. Μάλλον εντάξει, και οι λόγοι σοβαροί, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε, είναι ότι δεν γίνεται άλλη διοίκηση να αποφασίζει για πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο και να έρχεται ακριβώς άλλη διοίκηση μετά να εφαρμόσει αποφάσεις που δεν έλαβε η ίδια. Αυτό είναι το σημαντικό, ακριβώς, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και κυρίως θέματα διαιτησίας. Όταν μιλάς με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία, τη FIFA, και δίνεις το χέρι σου και συμφωνείς. Μιλάς με την UEFA και δίνεις το χέρι σου και συμφωνείς.
δίνει στο χέρι σου με τους τέσσερις μεγάλους, με όλους, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, δεν μπορείς αυθαίρετα να αποφασίζεις χωρίς να έρθεις σε επαφή και συζήτηση, γιατί αν τους ειδοποιήσεις με ένα fax ή με ένα email ότι θα κάνω, δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να συμφωνήσεις για ποιους λόγους θες να αλλάξεις εκλογές. Ναι. Δεν μπορείς λοιπόν αυθαίρετα να αλλάζεις τις εκλογές χωρίς τη συμφωνητή γνώμη. Έγινε κατανοητό. Έγινε κατανοητό. Ωραία. Κύριε Τζόρτζογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε απόψε, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Εγώ να ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, καλά Δημήτρη. Καλή βραδιά. Λοιπόν, αυτά και από την Κρήτη, από τον Νίκο Τζόρτζογλου, από τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου. Νομίζω επίσης πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Τζόρτζογλου απόψε στην εκπομπή μας μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ένα στίγμα και μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το πώς σκέφτεται το ελληνικό ποδόσφαιρο εν ώψη των εκλογών της ΕΠΟ, και το λέω αυτό διότι ο κύριος Δημητριάδης σαφέστατα είναι πάρα πολύ κοντά στην παρούσα διοίκηση και πάρα πολύ κοντά στον κύριο Γραμμένο ως πρώην συνεργάτες εδώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ο κύριος Τζόρτζογλου δεν είναι από αυτούς που θα τους χαρακτήριζε κάποιος ως αντιπολιτευόμενους, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις απόψεις του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί κριτική. Νομίζω όμως ότι στα κρίσιμα συμφώνησαν, στα περισσότερα από τα κρίσιμα, ο κύριος Δημητριάδης με τον κύριο Τζόρτζογλου. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, θα συνεχίσουμε με κάποια σχόλια για το συγκεκριμένο θέμα και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε στη συζήτηση για την επανέναρξη του δικού μας πρωταθλήματος σε συνδυασμό με το μπούσουλα που αποτελεί για όλους η επανέναρξη του Σαββατοκύριακου που πέρασε της Bundesliga.